Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα να μην, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτε η Βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκασες βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω Σου καινή πολιτεία, του συκτριμμού Σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρωναν τη δύναμη Σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά το πολεμίον. Συμμαχία έχειαν, της είναι όπλων ειρήνης σαΐτων τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεντε, μη παρήδεις αγαθήτας οικεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε, σύριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσης βασιλεύειν, και χορηγή αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στο Θεό μόνο είναι ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός και τε μεγαλέως Σου, δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθε υπέρ του ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, επιδοφόρου και πάσα Χριστό ημών, αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και μουσιο και δόπιο και διαρετό Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή Σου. Κύριε, τι επληθύγησαν θλίβοντές μου, πολλοί πανίστην τεπιμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στο σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικούσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Ου φοβηθήσομαι από εμμυριάδων λόγω το κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρεοντάς μου ματέως οδόντας αματρολών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ανεπάγησαν μη και επεστήριξες με την χείναν Σου. Ουκ έστην η αίσθηση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου. Ουκ έστην η ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπήρηραν την κεφανή μου όσοι φορτή βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της σαφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα να σκυθροπάζουν επορευόμην. Ότι η ψώε μου εμπλήσθησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ιέσεις εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον Σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπικρίβει. Η καρδία μου ετράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθάλμων μου και αυτό ουκ έστην μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κήκον και ως άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και έγινο μην ως οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ, είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μη ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου.
Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και πληθύνδεις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεη στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεη στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, εγιερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγγιού όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι Κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξταίωτος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου. Η εμνημονευόνους επί της τρομής μου, επί της όρθυνης σε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν την σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντιλάβετο η δαξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχήν μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδης αλλοπεκονέωσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαμ λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν την σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντιλάβετο η δαξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου, ημέρα σε και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτω εν οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγινήθεν ουσί άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο ον ουκαμνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεριουσμούς επίγαγες επέμε. Εμάκρον στους γνωστούς μου απ' μου εύθεντόμι βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούκα ξεπροϊβόμενοι. Οι οφθαλμοί μου εις στένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε τίσιν το τάφο το ελαιό σου και την ελληνθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν λυγή επιλυσμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου από μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπουρήθην, επε με διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνον το ίσου εις την θέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ονομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα είναι όσα του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή της Ίσης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστής σε διουδέης των αιώνα μηνύει. Ούκ κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους σωβημένους αυτών. Καθώς αναπέχουσεν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυναν άφημον τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτηροί οι πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτα η εμέρη αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτού και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάωσιν την διαθήκην αυτού και μερημιμιά ημινής των εντολών αυτού που του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχή μου, ενώτησε την δέηνισή μου για την αλήθεια σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά τον του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι καταδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και η κηδεία σε πεμέ το πνεύμα μου, εν ημί ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημένων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, όδον εν υπορεύσα με ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατα έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξηξε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελαίο του σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίμοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ανωθέν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της είναι του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίου του Θεού Εκκλησίων και της το πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστεως, ευλαβίες και φόβου Θεού είναι αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπο ημών ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του έθνους ημών το Προέδρου, πάσης άρχης και εξουσίας εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κοινότητος και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αερών εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλειόντων, οδηπορούντων, αεροπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάση θλίπθεως οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου προηγημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έφρενε στα τα ουρανία, αγαλία στα τα επίγεια, ότι επί σε κράτος εν βραχίωνι αυτού ο Κύριος επάτησε το θανάτο των θανάτων, πρωτότοκος των νεκρών εγένετων, εκκυλίας άδου ρίσατο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μεγαέλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Πατήρη μοναξέντιε, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους ενσούντας και τα ψυχάς του πίστη προστρέχονταν εσύ. Δόξα το δε δικό της ίσχυν, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη δία σου πάσιν η άματα. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας ον αιώνων αμήν, του Γαβρίλ φθανξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούτο των όλων δεσπότης, εν σύτη Αγία Κιβωτών, ως έφη ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου, δόξα το εν νικής αντί εν σύ, δόξα το προελθόντι εξ σου, δόξα το ελευθερός αντί ημάς διά του τόκου σου. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου, η προηγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός εκ νεκρών εγίγερται η απαρχή των και κοιμημένων,
ο πρωτότοκος της θησαίως και δημιουργός πάντων των γεγονότων, την καταφθαρίσαν φύσιν του γένους ημών εν εαυτό ανεκαίνησαν, που και τη θάνατε κυριεύεις, ο γαρ των όλων δεσπότης, το κράτος σου κατέλησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σαρκή του θανάτου γευσάμενος Κύριε, το πίκρον του θανάτου εξέτε με σεν τη εγέση σου και των άνθρωπων κατ' αυτού ενισχύσας, της αρχαίας κατάρας την ήταν ανακαλούμενος, ο υπεράσπιστης της ζωής ημών, Κύριε δόξαση. Και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την μεσητεύσα σαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούντας Θεοτό και Παρθένε, εν της αρκή γαρτή εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς, εκθωράς ως φιλάνθρωπος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε, εν νεκρής λογισθέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξάδου πάντας ελευθερώσαντας. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, τι τα μοίρα συμπάθος της δάκρυση, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσθεφέγγετο τες μυροφόρης, είδετε ημείς των τάφων και ίστητε, ο σωτήρ γαρ εξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, λίον πρωί μυροφόρη έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε, αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρηνού ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόρε γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρε νυχούντο, αγγέλου τρανός προς αυτάς φθεγκωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρ εξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ζώδω την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας, χαρμονήν δε τι έβαν τη λύπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ήθινε προς ταύτην δε ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by thy grace.
commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos and Ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For blessed is your name and glorified is your kingdom, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Εκπλήττουν τη οράση, δροσίζουν τη στρίμασιν, ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσα τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν, γνώτε των αναλλήλωτων, είπατε το Θεό, ως φεβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων. Την ακμαλωσία σιών σι εξήλου εκ Βαβυλώνος, καμέκ των παθών προζωήν ελκύσω λόγε. Εν τον νότο εισπύροντες δάκρυσιν εν θέης, θερίους εις τάχειας εν χαρά η ζωίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι πάσα αγαθοδωρία, ως Πατρί και Υιό συναστράπτη, ενώ τα πάντα ζει και κινείται. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, μα την κοπιόμεν, την δε ψυχήν σκέποντος, ουδής ημών πορθείτε την πόλη. Καρπού της γαστρός το πνεύματι, η οποίτωση το Χριστό, ως Πατρί Άγιοι πάντοτε εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι εν θεωρήτη πάσα Αγίω τη Σοφία, ουσί πάσαν γαρκτήσιν, αυτό λατρεύσομεν, Θεός γάρος Πατρίτε και Λόγο. Φοβούμενοι των Κυρίων, μακάρι οι τρίβους βαδιούνται, των εντολών φάγονται ζωήραν παγκαρνίαν. Κύκλο της τραπέζης σου εφρανθητή, καθόρον σου ποιμενάρχα, τα έγγονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, ο πάλες πλούτος της δόξης, εξου χάρις και ζωή πάσα η χτίση, συν Πατρίγα ανυμνείτε και το λόγο. Είπατε τις έθνεσιν ότι Κύριος σε βασίλευσε και γακατόρθωσε την οικουμένη, ή της ους αλευθίσετε. Είπατε εν της έθνεσιν ότι Κύριος σε βασίλευσε και καρκατόρθωσε την οικουμένη, ή της ους αλευθίσετε. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν ότι Κύριος σε βασίλευσε και γαλκατόρθωσε την οικουμένη, ή της ους αλευθίσετε. Τα είδα τα παλενεύμα τη Θεία, εις μίαν συναγωγήν συνανθρήσας, και το μόν θάλασσαν Ισραηλί τη λαό, ούτως ο Θεός ημών δε δοξασμένος υπάρχει. Αυτό μόνο άσομεν ότι δε δόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε,
ότι γίν κατακρίνα στο παραβάντι, ιδρωτος φέρει καρπώντας ακάνθας, ακανθών στεφάνων εκ παρανόμου χειρός, ούτως ο Θεός ημών σωματικός δεδεγμένος, την κατάραν έλυσεν ότι δε δόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, νικητής προτροπεύχος κατά θανάτου αθάνατος, δε δικός ανεδείχθη, παθητήν σάρκα γάρε ψυχωμένη λαβών, ούτως ο Θεός ημών και συμπλακή στο τυράννο, πάντα συνανέστησαν ότι δε δόξασαν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αληθή Θεότοκον πάντα τα έθνη, δοξάζησε την ασπόρο στεκούσαν, υποδείς μήτραν γαρηγιασμένη την σύν, ούτως ο Θεός ημών το καθημά σου σιώδη, και Θεός και άνθρωπος έξου και γεννείται. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αυξήσας την προς Θεόν αγάπη συν Πατέρ αυξέντιε και κοσμικήν στοργήν καταλοιπών, Θεοφόρε κοιμήλιον, χωρητικών του Πνεύματος των χαρισμάτων ανεδέδειξε. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπήλθες εθουλησίς νεύμας η Πατέρ αυξέντιε, συ των ζυγών Κυρίου των Χριστών και την γίνε καινούργοι σας, των αρετών της δάκρυση καταπιένουν τα αυτήν ένδοξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ξενώσας βιωτική συγχύσε ως εις την ψυχήν και τον νουν και προς Θεόν συνάψασε μελός εν συντόνι ασκήσε εσύν επί της γης ως άσαρκος σε πολιτεύσω παμακάριστε. Κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν εν σύνην θεωρήθη δέσποινα ή ακατάληπτος θεανδρική πορεία του Χριστού ως Θεός τε και άνθρωπος, εξού αγνή και γέννητε, ανακαινίζουν την ουσίαν μου. Εις ώρας ανελθών θεωρίας παμάκαν και πράξεως σαφώς αστραπές των θαυμάτων, ως ήλιος έλαμψας καταβγάζουν τα πέρατα, όθεν σήμερον την Παναγία σου μνήμην εορτάζομεν, υμνολογούντες σε πίστη και πόθο γεραίρομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανελθών εν το όρι των αρετών, βραχυτάτο κελίο μακάρς αυτών, συγκλής ασθενούμενος επί γης διασκήσεως και προς πλάτων θείων πανσόφος πτερούμενος, λογισμό τελείο ανήλθες μακάριε, όθεν τους εις βάθη πειρασμών εκπεσόντας, ανήλκησας όσοι ενεργών τα τεράστια, Θεοφόρε αυξέντιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγίαν μνήμην σου. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αν μην, ως παρθένων και μόνην εν γυναξή, σε ασπόρο στεκούσα Θεόν σαρκή, πας εκ μακαρίζουσι γενέ των ανθρώπων, το γαρπήρα σκήνος εν ενσύ της θεότητος, και ως βρέφος θυλάζεις τον χτίστην και Κύριον, όθεν των αγγελών και ανθρώπων το γένος, αξίως δοξάζομεν των Πανάγιων τόκων σου, και συμφωνώς βόμενση, πρέσβευε τόσο Υιό και Θεό των πτεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε, της ανυμνού συναξίως την δόξα σου δέσποινα.
Εξανέστη σήμερον από του τάφου ικτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου, σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτε συν πατριάρχες ανημινούσιν ακαταπαύστος των θείων κράτος της εξουσίας σου. Θείων κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα οι κτήσεις, προσφέρουσα υπάξια άσματα, το πάντον κτίστη και λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον ο ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανούς συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τας επάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού. Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού. Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών αυξεντίου του εν το βουνό. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μάρονος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αβραάμ. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Του σου συμνολόγους Θεωτό και ιζώσα και αυθονος πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερεώσον και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον την ανεξιχνίας των Θείαν Βουλήν της εκ της Παρθένου Σαρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αβάκουμ κατά νόν νεκράβγαζε δόξα τη δύναμη σου Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σιγάρα πυρόγαμε Παρθένε έσχιασεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρονων ιών πάση της υμνούσης εσωτηρίαν βραβεύοντα. Την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούντες εορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτε τας χείρας κροτήσομεν τον εξαυτίστε χθέντα Θεόν δοξάζοντες. Που και λάτρευσαν την χτίση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα αλλά πυρός απειλήν ανδρείος πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων παιδά σε βαγείς εν τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσα το τότε μεν τυπούμενος γιν δεν εργούμενος την οικουμένην άπασαν αγυρυψάλουσαν των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνα. Α.
του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ανεσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Ενεσάτω πνοή πάσα των Κύριων. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριο το Θεό ημών, οικετεύσομε. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαλίνη, εφής εκπευλίκη επτά δαιμόνια, εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι, και κακίνοι ακούσοντες ότι ζει και εθίαθη επ' αυτής, επίστησαν, μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν έτερα μορφή, πορευόμενης εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες απήγγειλαν της λύπης, ουδέκίνης επίστευσαν. Ύστεραν ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανέρωθη και ονείδηση την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι της θειασαμένης αυτών εγγυγραμμένων ουκ επίστευσαν και είπεν αυτής πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, ο πιστεύσας και βαπτήθης θωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε, σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το όνοματί μου δαιμόνια εκβαλούσει, γλώσσες λαλήσουσι και νες οφείς άρουσι και θανάσιμον τη πίωσιν ούμι αυτούς βλάψει επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι ομέν ούν Κύριος μετά τον λαλήσε αυτής ανελήφθης των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθούντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος διά των επακολουθούντων σημείων. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτητων, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός ο άλλων, ούκ είδομεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα ρίχθη δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δι μας, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγά ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί ποιον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την
ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αδικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδηλώσας μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινόμενα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη, και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και γίνει και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος ανοικτήρμων σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νήμην την αιώνιον ζωή και μεγαλεώς. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κρομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, εν ελέη και εκτιρμής, ύψον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον εφήμας, τα ελέη σου τα πλούσια,
πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και του Ποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, εκεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατερών ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου Ιωάννου του Ελεημόνος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Παντολοπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρινος, Θεοδόρου του Στρατηλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων, Μεγαλομαρτύρων, Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Εκατερίνης, Κυριακής Φωτεινής, Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων, Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσέων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Ασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Αυξεντίου, του Οσίου, ουκ τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων οικετευεμέν σε μόνε πολελέη Κύριε, επάκουσον ημών του αμαρτωλών, δεημένων σου και ελέησον ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μέθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και το ποιού σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιωνών. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες, μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολογών τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δουλής αυτού, ειδού γαράπο του νυν μακάριους ημέ πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσεν κράτος εν βραχιονί αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάσας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντας ενέπλησαν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς,
την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξατέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθορός θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άπας γη γεννής, σκυρτάτο το πνεύματι λαμπάδου χούμενος, πανηγύριζε το δε αηλωνόν, φύσης γερέρουσα τα ιερά θαυμάσια της Θεομήτωρος και βάτων χέρις παμακάριστε Θεοτό και αγνή αϊπάρθανε. Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου προκειμένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότις ένουσε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψού τα Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστίν. Ότι Χριστός αγίγερτε μη της διαπιστήτω εφάνητη Μαρία γαρ επί τα καθοράθη της εις αγρών απειούσι μίστες δε πάλιν όφθη ανακειμένης εν δεκά ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς όθεν καταβεβήκεν ανελήφθη επί Κύρον το κήρυγμα πλήδεσι το σημείον. Αύξηση των αγώνων σου επίυξησα στα τάλαντα, αεπιστεύθης και ταύτα τόσο προσήξας δεσπότη και το ευδουλεϊκούσας και τα τούτου ακολούθα προσωνα ημνημόνευε των σε τιμόντων εκπόθου αυξέντι εθεοφόρε. Ναι, πάσα.
Χριστής, σοι πρέπει ύμνος το Θεόν. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού συ πρέπει ύμνος το Θεό. Του πείσαν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της σωσής αυτού. Δεύτε πάντα τα έθνη, γνώτε του φρικτού μυστηρίου την δύναμη. Χριστός γαρός σωτήριμον, ο εν σ' αρχή λόγος, εσταυρώθη δήμας και εκώνεν τάφη. Και ανέστης εκ νεκρών του σώσε τα σύμπαντα αυτών προσκυνήσομεν. Ενείτε αυτόν Θεόν εν της Αγίας αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Διήγησαν το πάντα τα θαυμασία οι φύλακες σου Κύριε, αλλά το συνέδριον της ματαιότητος πληρώσαν δώρον την δεξίαν αυτών κρύπτην ενόμιζον την Αναστασίν σου. Είναι ο κόσμος δοξάζει ελέησον ημάς. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν ηλί φώτα. Μαρία γάρη Μαγδαληνή επί το μνήμα ήλθεν, έβρεν άγγελων επί το λίθον καθημενών, τη σημαντής εξαστράπτοντα και λέγοντα. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκ εστιν οδε αλλεγείγερτε, καθώς είπε προάγων εν τη Γαλιλαία. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Εν το φωτί σου δεσποτά, οψώμεθα φως φιλάνθρωπε. Ανέστης γάρ εκ των νεκρών, σωτηρία των γέννητων ανθρώπων δωρούμενος. Ή να σε πασακτήσεις δοξολογή, των μόνων αναμάρτητων ελέησον ημάς. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, ύμνων εωθυνών εμμυροφόροι γυναίκες, τα δάκρυα προσέφερον Κύριε, ευωδίας γαραρώματα κατέχουσα, το μνήμα σου κατέλαβον, το άχραντο σου σώμα μυρίσα σπουδάζουσε, άγγελος καθήμενος επί το λίθον, αυτές ευυγγελίσατο. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, των θάνατων γαρπατήσας. Ανέστη ο Θεός παρέχον πάση το μεγαλέως. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.
Εξαστράπτων άγγελος επί το μνήμα σου ζω, ποιόντες μυροφόρης έλεγεν. Εκένωσε τους τάφους ο λυτρωτής, εσκύλευσε τον άδειν και ανέστη τρίμερος, ως μόνος Θεός και παντοδύναμος. Τους αιώνας των αιώνων να μην υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότο και Παρθένε, διαγάρτου εξουσαρκωθέντος ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε,
ποτέ και ημί σε ζωοποιήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογήτως Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξα σοι. Δόξαση το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίων. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουρανίε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Αγίον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσω σε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητό εσύ Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέκατε φύγον διδαξόν με, του πειν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσωμεν το αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό της ζωής ημών. Καθελών γαρ το θανάτο των θάνατων, τον οίκωσε δοκέν ημίν και το μέγα ελαιό. Glory to God in the highest on earth, peace, goodwill towards men. Glory to God in the highest on earth, peace, goodwill towards men. O Lord, open my lips, my mouth shall show thy praise. O Lord, open my lips, my mouth shall show thy praise. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ανωθέν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίου του Θεού Εκκλησίων και της το πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστεως, ευλαβίες και φόβου Θεού είναι αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our country president, all those in public service, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For this parish and city, for every city and country, for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For favorable weather, abundance of the fruits of the earth, and peaceful seasons, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For travelers by land, sea, and air, for the sick and suffering, for captives and their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, distress, from the peril of coronavirus, let us pray to the Lord.
Kyrie eleison. For our brethren, those who lead the fight against coronavirus, the doctors, medical workers, and scientists, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Antilavus oson, eleison, gedia philaxon imas, o Theos, της ηχάρητης. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου, η προηγημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προτείνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στάς ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Η ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου η προκειμένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κυρίων, εν εσώ Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, Ιε Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επικύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου σιώνεις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχει.
πατριάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημά. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by thy grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are a good and loving God, and unto thee we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Αυτή η μέρα, Κυρίου, αγαλλιασόμεθα και ενφρανθόμεν εν αυτή. Εφρενές δω τα ουρανία, αγαλλίας δω τα επίγεια, ότι επί σε κράτος εν βραχίον η αυτού ο Κύριος επάτησε το θάνατο των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών γένετων, εκκυλίας άδου ερήσατο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μεγα ελαιό. Σοφία όρθι δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό σώσον ημάς ιε Θεού ο Αναστάσε εκ νεκρών. Ψάλλοντας η Αλληλούια. Εφρενές δω τα ουρανία, αγαλλίας δω τα επίγεια, ότι επί σε κράτος εν βραχίον η αυτού ο Κύριος επάτησε το θάνατο των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών γένετων, εκκυλίας άδου ρίσατο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μεγα ελαιός. Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών αυξέντιε νηστεία αγρυπνία προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών
θεραπεύεις τους ενσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα το στέφανος αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν η άματα. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξας ετυπίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Του σταυρού σου των τύπων εν ουράνω θεασαμένος και όσο Παύλος την κλίση νου και εξανθρώπων δεξαμένος ο εν βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο ειν περίσωζε δια πάντως εν ειρήνη πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Νηστητή Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσων ουδείς γαρών αμαρτητός η μισιοδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Προστασίαν των χριστιανών ακατεύσχυντε με σιτία προς τον ποιητή να μετάσθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλόν δε εισαίων φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα αΐ. Το και των τιμώντων σε του Κυρίου δεηθώμε ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα
Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη. Δύναμη. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσκομεν. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε. Πάντα έθνη κροτήσατε χείρας. Προς Κορινθίους δεύτερας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Αδελφοί, ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενοικίσω εν αυτής και περιπατήσω και έσωμεν αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μιλαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομε ημάς, και έσομε ημίν εις Πατέρα, και ημείς έσεστε μη εις Υιούς, και διχατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητή, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Let us be attentive. Make your vows to the Lord our God and perform them. God is known in Judah. His name is great in Israel. The reading is from St. Paul's second letter to the Corinthians. Wisdom, let us be attentive. Brethren, we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from them and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God. Peace be unto the reader. Alleluia, alleluia, alleluia.
Wisdom, arise. Let us hear the Holy Gospel. Peace be unto all. Εκ του καταμαθαίων Ευαγγελίου του ανάγνωσμα προσκομέ. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και ιδού γινή χανανά από τον ορίον εκείνον εξέλθουσε, εκράυγασεν αυτόν λέγουσα «Ελεησόν με, Κύριε Ιεδαβίτ, η θυγατήρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο Δεού καπεκρίθη αυτή λόγον και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού, οι ρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράβζει, κράζει ο πίστεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ απεστάλην ημείς τα πρόβατα τα απολωλώτα οικού Ισραήλ. Ιδε έλθουσε προς εκείνησε αυτό λέγουσα, Κύριε βοηθήμη. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ έστι καλόν λαβήν των άρτων, των τέκνων και βαλήν της κιναρής. Ο δε είπε, ναι Κύριε, και γάρ τα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των Κυριών αυτών. Τότε αποκρίθης ο Ιησούς, είπεν αυτοί, ο γίνε μεγάλης η πιστής, γεννήθη τόση ως θέλης και η άθη η θυγατήρ αυτής από της ώρας εκείνης. The reading is from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Let us be attentive. At that time, he drew to the district of Tyre and Sidon, and behold, a Canaanite woman from that came out of the cry, "Have mercy on me, O Lord, David. My daughter is severely possessed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not fair to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. Όπως υπό του κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Because of your ineffable, immeasurable love for us, you became man without that.
Βασιλέα των όλων υποδεισόμενη. Πάντων ημών Χριστή Κύριος ο Θεός ημών. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. May the Lord our God remember all of us in His heavenly kingdom, always, now and forever, and unto the ages of ages. Amen.
πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Υπέρ των πρωτηθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού συνεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ριστίνε ημάς, από πάση θλίπθεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Ωρα σου, Κύριε. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγνώμην και άφεσιν του αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. For all that is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Παρά σου, Κύριε. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Παρά σου, Κύριε. For a Christian end to our lives, peaceful without shame and suffering, for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Para su Kyrie. Commemorating our most holy, blessed, and glorious Lady Theotokos and Ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Κύριε. Through the mercies of your only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thy holy, good and life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Peace be unto all. Και το πνεύματι σου. Let us love one another that with one mind we may confess. Ο Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομοούσιον και αχωριστόν. Ταστήρας εν σοφία προσχωμέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού πειθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, των διημάς τους ανθρώπους και την ημετέρων σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα,
σαν βρουθένατε περί μόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και ανεσάντα τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενο δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και σε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρίκη όσοι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten not created, of one essence with the Father through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the ages to come. Amen. Let us stand well, let us stand in awe, let us be attentive that we may present the holy offering in peace. Stomen kalos, stomen metaphovou, proskomen την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. Anos homen tas ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξιόν και δικαίων. Τον υπηνίκαιον ύμνον άδοντα, βόντα και κραγόντα και λέγοντα. He came and fulfilled the divine plan for us on the night when he was delivered up, or rather when he gave himself up for the life of the world. He took bread in his holy, pure, blameless hands, gave thanks, blessed, sanctified, broke, and then gave to his holy disciples and apostles, saying, receive it. This is my body, which is broken for you for the remission of sins. Likewise, after supper, he took the cup, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης,
το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering, therefore, this command of our Savior, all he endured for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, ascension into heaven, sitting at the right hand of the Father, second and glorious coming again, we offer to you these gifts from your own gifts in all and for all. Τάσα εκ των σών, σοι προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. We praise you, we bless you, we give thanks, O Lord. Again, we offer to you this spiritual worship with our children, blood. We ask and supplicate, send down the Holy Spirit upon us and upon these gifts here present. O God, cleanse me a sinner and have mercy upon me. O Theosilas, Timitma, Martoloka, Deitona. O God, cleanse me a sinner and have mercy upon me. And make this bread the precious body of thy Christ, and that which is in this cup the precious blood of thy Christ, making the change by thy Holy Spirit. Amen, amen, amen. So that they may be to those who partake of the rejoice of soul, forgiveness of sin, communion of the Holy Spirit. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, η προηγημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Above all, remember, Lord, our Archbishop Elpidophoros, grant that he may serve your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, healthy for many years, rightly teaching the word of thy truth. Και ον εκαστος κατά διανοίαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable, majestic name, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. The mercies of our great God and Savior Jesus Christ,
shall be with all of you. Having remembered all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our loving God, who has received them at his holy heavenly spiritual altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Having prayed for the unity of faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξιώσον ημάς, Δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Irene Pasi, peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. Through the grace, mercy, and love for us of your only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thy holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. O Lord Jesus Christ, our God, hear us from thy holy dwelling place, from the glorious throne of thy kingdom. You are enthroned on the high with the Father, also invisibly present with us. Come and sanctify us. Let your pure body and precious blood be given to us by your mighty hand, and through us to all your people. O Theos, ilastimitu amartolo ke deithome, O God, cleanse me a sinner, and have mercy upon me. O Theos, ilastimitu amartolo ke deithome. Proschome ta Αγία της Αγίης Αγίος εις Κύριος. Blessed is the zeal of thy saints, the warmth of thy Holy Spirit. Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. I believe, O Lord, and I confess that you are in truth the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is your very immaculate body, and this is your very precious blood. Therefore, I implore you, have mercy on me, and forgive me my sins, those of my own will, and those not of my own, those by word, those by deed, those I knew and those I did not.
and make me worthy blamelessly to partake of your immaculate sacrament for the forgiveness of sins and life eternal. Amen. Unworthy as I am, how can I enter the splendor of the company of your saints? Should I dare the festal chamber stealthily to enter, my garments, unfit as they are for the occasion, will give me away, and bound I shall be cast out by the angels. My Lord, my foul soul cleanse, and in your mercy my life redeem. Merciful Master Lord, Jesus Christ, my God, let not these holy gifts to my condemnation prove, because of my unworthiness, but to cleansing and sanctification of soul and body, and to the betrothal of life to come, and of your kingdom. For it is good for me to cling to my God, to place him in the hope of my salvation. Of your supper, the mystical and sublime, allow me, Son of God, today to partake. To your adversaries, your mystery I shall not reveal, nor a Judas's kiss I shall give to you. But rather, as the thief I implore you, my Lord, remember me in your kingdom. Behold, I draw near to Christ, our immortal King and God. Just a reminder, as you approach the Holy Communion, we are practicing the multiple spoons, the communion, so you don't have to tilt your head. So each communicant will receive their own individual spoon. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε with the fear of God, faith and love, draw near. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως ο αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.
των αιώνων. Let us arise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, life-giving and awesome mysteries of Christ. Let us worthily give thanks unto the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by thy grace. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σοι αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us depart in peace, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον, Lord, bless those who praise you, sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of thy church. Sanctify those who love the beauty of thy house. Glorify them in return by your divine power. Forsake us not who put our hope in you. Grant peace to thy world, to thy churches, to the clergy, to those in public service, to the armed forces, to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to thee we give glory, thanksgiving, and worship. To the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ή ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. At this time, we'll have a memorial services for Dimitrios Tsilionis, 40 days, Christodoulos Nikolaos, 7 years, Serban Saidek, 4 years, Alexandra Ivan. May their memory be eternal. May God grant them eternal rest. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου τον Αγίον ο χώρος έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας το απολωλός πρόβατον εγώ ημί ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δικαίοι εκλάμψους είναι ως φωστήρες τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρόρων αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνησόμεν βόντες Άγιος Υι ο Πατήν ο Άναρχος ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσε μνή Θεόν σαρκιτεκούσα εις παντων σωτηρίαν. Δις γένος των ανθρώπων εύρατον την σωτηρίαν. Δια σου εύρημεν παράδεισον Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, αλληλούια,
Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Give rest, O Christ, to the souls of your departed servant, where there is no pain, no sorrow, no grieving, but life everlasting. Μεθάτων Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχή τας ψυχάς των δούλων σου. Θα ουκέστη πόνος ουλήθη ουστέ ναγμός αλλά ζωή άτε λε. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον, φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σοι ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ημών η Άγνη και άκραντος Παρθένος, η Θεόν ασπόρος κοίησασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μεγά ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for the repose of the departed servants of God, Dimitrios, Christodoulou, Serban, Alexandra, who had fallen asleep, for the forgiveness of all their sins, both voluntary and involuntary. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. May the Lord God place their souls where the righteous repose. Let us ask of the mercies of God, the kingdom of heaven, and remission of all their sins from Christ our immortal King and our God. Let us pray to the Lord. O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death and abolished the power of the evil one, giving life to your world, give rest to the souls of your departed servants, Dimitrios, Christodoulou, Serban, Alexandra, in a place of light, a place of repose, in a place of refreshment, where there is no pain, sorrow, and suffering. As a good and loving God, forgive every sin they have committed in thought, word, or deed, for there is no one who lives and without sin. You alone are without sin, and your righteousness is everlasting righteousness, and your word is truth. Του Κυρίου δεϊθώμεν. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των κακημένων δούλων σου, Δημητρίου Χριστοδούλου, Σέρμπαλ Αλεξάνδρα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο, και αγαθό και το ποιού σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας
των αιώνων. Αιωνία ημνή, με ξεμακάριστη αμνήσια το Θεό ημών. Αιωνία ημνή. Eternal be their memory, eternal be their memory, may their memory be Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου και ελέος αυθή εφημαστή αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. May the blessing of the Lord and His mercy come upon you through His divine grace, love always, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Δόξα σοι ο Θεός αυτήσιμον δόξεσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινό Θεός ημών, may Christ our true God, who rose from the dead as a good and loving and merciful God, have mercy on us and save us. Through the intercession of His most pure and holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, supplication of the honorable glorious prophet and former John the Baptist, the holy glorious and praiseworthy apostles, the holy glorious and triumphant martyrs, our holy God-bearing fathers, Saint Nicholas, Saint Constantine and Helen, the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna, Auxentius, the honorable, whose memory commemorate today, and of all the saints, have mercy on us and save us as a good and loving and merciful God. Δευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Christ in our midst. Καλημέρα σας, good morning, welcome to all of you, our condolences, and may the memory of those we commemorate today be eternal, may God grant eternal rest. Jerry, if you can come up forward, please. So, as most of you probably heard that Jerry Dendrinos, who worked as the facility manager for 8 years at St. Nicholas, here at St. Nicholas Constantine Helen, is moving forward. He accepted the new position, full-time position, and we congratulate him. And first and foremost, we thank him for his love and dedication for the church, especially during these difficult times. Jerry was able to bring his talents regarding the IT, the technology, and was able to help us with the live streaming and connect to the parishioners many ways. On top of the being in charge of the rentals and facilities, we're truly going to miss you, Jerry, and we are grateful for your hard work and dedication on behalf of the parish council and the community. Please accept this small token, the icon of Christ as a shepherd. May he guide you and protect you always, and may God bless you many, many years of health and happiness and all the good things. Thank you. Thank you. Thank you, Angel. Thank you, Jay. Thanks, Mom.
So there is a story, especially now when we hear the weather being kind of acting up, and even today, this morning, we didn't know if we're going to get ice or snow and what to do. Should we come to church? Should we not to come to church? So I always reminded of, especially for the Valentine's Day, there is the story of a couple, the sweetheart, that young couple, and the guy is writing a letter to his girlfriend and saying, I miss you so much. I can't wait to see you. I'll swim the wildest rivers just to be with you. I will climb the highest mountains just to be with you. I will fight the ferocious wild beasts just to be with you. And at the end he says, let's have lunch if it doesn't rain. So it's the same with us. Love can be only measured how much we are willing to sacrifice. You can say, I love you, honey, I love you, but action speaks louder than words. And that's the example of today's gospel, because in today's gospel, we have the woman who was denied three times. Three times she was told, first, Christ gave him silent, the cold shoulder. He did not say anything. Second time, he says, I'm not here for you, I'm here for the lost sheep of my father's house, Israel. Then he said, the third time, he says, I'm not about to take the bread from my children and give to the dogs. So he is almost insulting her. And after being denied three times, she does what? She falls on her knees and begs again and says, yes, Lord, but I'm willing to eat the crumbs that fall from the master's table. So she is the perfect example of sincere desire, the humility, and willingness to be consistent. Because we may get frustrated in relationships, even with God. We say, God doesn't hear me. And this lady, she's praying for her daughter who is sick, severely demon-possessed. And Christ gives him a silence treatment. So same with us. It's a great example to keep knocking and it will be open. Seek and you shall find. Ask and it will be given to you. Be persistent, consistent in asking the right things from God and it will happen. Love can only be measured how much are we willing to sacrifice. So she's also known as a Canaanite woman. And when you hear Canaanite, she's the outcast. She's the Xeni. She's the complete outsider. And Christ says, great is your faith. Let it be to you. Now that's the example. And I remember one day I received a phone call in my office and the lady says, oh, I came to your church and it's beautiful. Can I have I want to have my wedding there. Oh, I said, sure. So tell me about yourself. She says, I'm not a Greek Orthodox, but can I have the wedding in your church? And I had to say, no. Unfortunately, weddings is for only baptized Orthodox Christians that can get married. She says, why? I'm a Christian. Why can't I get married in your church? It's beautiful, its location is convenient, so I want to get married. I said, I'm sorry, that's the rules of the church. He said, Christ would not say no to anyone. Why are you saying no? So I remember the Canaanite woman's story, and I said, actually, Christ did say no to some people. He said no to this woman, Canaanite woman. But she, being persistent and humble, says, I'll accept you on your own terms. He says, I'll eat the crumbs. Yes, whatever you tell me, I'll do. I said, you can get married if you like the beauty, the external beauty of the church. It's beautiful because there is the meaning, inner meaning behind it. There is the spirit why the church looks the way it is and why it's the icons and decorations and everything else. Why does it sound and smell the certain way? There is the theology. Everything that we do in church, we call it theology in color. We don't just build the church. We don't just decorate the way we want, but there is the
taxi, there is the order, and there is the reason behind everything that we do in the church. So I ask her, if you like the church, I'll be more than happy to tell you why it's beautiful. If you are interested, maybe you can make the commitment and say, yes, I accept the teachings and the doctrines and the dogmas and whatever it is, because that is manifested externally with the beauty of the church. So that is very, very important, and it's very difficult. A lot of people say Christianity is a universal message. Why can I go to Greek church and take communion? Why can I be a godparent? Why can I do this? Why can I do that? But we have to say, yes, it's universal. Yes, it's free. The gift is free. But as St. Paul says, it's not cheap. It's free, but it's not cheap. What it means, we have to make a commitment. We have to, the gift, the value of the gift is what we do with that. I can give you the most expensive violin. If you never practice, guess what? Its value increases. If I give you the most expensive car, if you never drive, its value goes down. So the gift, the value of the gift is what we do with that. So our commitment, it's free. But what we do with that, do we desire same way the Canaanite woman does and say, I'll do anything, Lord. I'm willing to do. Because most of us do what? We say it's the religion. There are 25,000 denominations of Christianity. It's become, we say it's like a cafeteria religion. You go and pick whatever you want. Pick and choose. Doesn't work that way. People come and say, I disagree, I'm going to go to a different church. Can you do this, Father? No. Oh, then I'll find somebody else who does it. Instead of asking why it's there, instead of accepting Christ on its own terms, we want him to adjust to our own preconceived notions and understandings that the religion and the church and Christ should be a certain way. That's why Christ was abandoned by everybody, because he did not meet the criteria that the disciples even expected him to be. Right? Disciples said, oh, you are the Messiah. But they misunderstood what kind of Messiah he was. So we have to be willing, like the lady, to say, I humble myself. I don't know. You teach me, Lord. I'll do anything to be with you. So humility and the consistent, persistent request of understanding and knowing is the key. In humility, in obedience, we accept the Lord the way he is, not on our own terms, but his own terms. So let us accept the great example of the Canaanite woman, of humility, of persistence, and ask the Lord for the right things, and they will be given to us. Glory to Jesus Christ. Just a few reminders. We don't pass the tray during the pandemic, so we have the collection, Sunday collection tray in the back in the narthex as you exit the church. Please make your offering there. Please remember that, and wait for the ushers to direct you for the social distancing and so on and so forth. You will receive the andidero here and you exit the church. We do have this year our major fundraiser is the 50-50 raffle, and there will be Angelo is there to collect, if you're willing, $20 tickets, buys you the raffle ticket. Also, I hope most of you received your Sunday bulletin in the email form. There is a lot of activities going on this month. We have the food to go, Greek to food to go. Please, that's also one of the major fundraisers this year. And if you are interested, the delicious Greek food can be ordered either online or the phone call. This month, our Philoptichos is having through Zoom, the retreat. A wonderful retreat. Father Kostas Sitaras, who is the director of St. Basil's Academy. St. Basil's Academy is
under the Greek Orthodox Archdiocese is a special place for the children from the difficult homes. They take orphans, they take children from the difficult homes, and they give them education, they give them the place to stay. That's a wonderful ministry, and he's the director of St. Basil, so he'll talk about the ministry of St. Basil, and also talk about the life of St. Basil. St. Basil is one of the greatest saints in our church, so he'll talk about the life and the theology and the teaching of St. Basil. So I hope all of you will pay attention to your email blast and Sunday blast. There are a lot of activities with Philoptichos, and if you are not a Philoptichos member yet, Philoptichos is the ladies society. It's not limited to ladies. Men can become honorary member. They are the right arm of the church when it comes to philanthropy, for the outreach. And during this time, believe me, that requests have been increased. So many people are in need of different things, medical assistance with the bills, or the food, or the shelter, and so on and so forth. So please, please, if you have not joined Philoptichos, do so. All this information is on our website. So wait for the ushers to be dismissed. Happy Valentine's Day today, as we celebrate Happy Valentine. May God fill this year with love, with compassion, and His mercy. The greatest love story is the Christ on the cross, showing how much He loved us, this much. And He was crucified, right? He was embraced everybody. So let us continue our commitment to grow in knowing Christ and in relationship with Christ. Please come to receive the pandemic. Please wait for the ushers to be dismissed. Yeah. Father, Apollos. I did. Oh, you did? Yeah. Oh, yes, you're right. Take it back, all the way back to Narthex. Go, 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 go.